Πραγματοποιήθηκε και φέτος με επιτυχία στο Μεσολόγγι το πανηγύρι του Εσίμνιου που στο πέρασμα του χρόνου διατηρεί αναλύωτα τα στοιχεία που το συνθέτουν. Και αυτό γιατί πρόκειται για ένα αυθεντικό πανηγύρι με ιστορικό και θρησκευτικό χαρακτήρα που διοργανώνεται στο Μεσολόγγι από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της Ιεράς Πόλης, σύμφωνα με τεκμηριωμένες ιστορικές μαρτυρίες και το οποίο είναι το μοναδικό αστικό πανηγύρι σε όλη την Ελλάδα. Η προετοιμασία του ξεκίνησε από την γιορτή της Αναλήψεως την περασμένη εβδομάδα και όπως είναι γνωστό, οι πανηγυριστές χωρίζονται στους αρματωμένους και στους καβαλαραίους. Οι αρματωμένοι δημιουργούν παρέες από 8 έως 20 άτομα και ντύνονται με την παραδοσιακή μεσολογγίτικη φουρασιά, τον ντουλαμά. Οι καβαλαραίοι, η πλειοψηφία των οποίων είναι νέοι, υπεύουν τα άλογα. Αυτοί στολίζουν το πανηγύρι και εκδηλώνουν το σεβασμό της νέας γενιάς στις ωραίες παραδόσεις του τόπου. Το πανηγύρι ξεκινά με τις παρέες των πανηγυριστών να συγκεντρώνονται στα στέκια του σε διάφορα σημεία της πόλης του Μεσολογγίου, ξεκινώντας το παραδοσιακό γλέντι με τους ήχους του Ζουρνά και του Νταουλιού. Από νωρίς το πρωί της Κυριακής, ο πρώτος της κάθε παρέας με τα όργανα που δεν πάβουν να παίζουν, επισκέπτεται τα σπίτια των αρματωμένων της παρέας του και έτσι από κάθε σπίτι προστίθεται και ένας. Στο τέλος πηγαίνουν στο σπίτι του καπετάνιου, δηλαδή του αρχηγού της παρέας. Σε κάθε σπίτι κερνιούνται με ούζο και ραβανί. Στη συνέχεια και αφού περιδιαβούν την πόλη, κατευθύνονται στα στέκια τους, όπου συνεχίζουν το γλέντι ως αργά το απόγευμα. Στις 7.30 το απόγευμα, όλες οι παρέες, αρματωμένοι και καβαλαρέοι, συγκεντρώνονται στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, προσκυνούν και παίρνουν από την εφημέρεια του ναού τη σημαία των εξοδητών για να ξεκινήσουν προς τον κήπο των ηρώων, όπου στις 8 το βράδυ τελείται επιμνημό συνειδέα στον τύπο των ηρώων. Λάτω να φτάσει στην μακαρία ζωή, την παρασύ φιλάνθρωπε. Στην κατάπαυσή σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται ανάπαυσον και τας ψυχάς των δούλων σου ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδυν και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτός και τα στριχά των δούλων σου σώτερα να παυσούν. Εν ίντια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η μόνη αγνή και άκρεντος παρθένος. Υιόν, όπως Κύριος ο Θεός τάξε τα στριχά σε αυτόν, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα στριχά των και κοιμημένων δούλων σου. Των αημνίστων αγωνιστών και προμάχων της Ιεράς Πόλεως Ταύτης. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευτυχισμένα, δημιουργικά, ειρηνικά και καλό χειμωνιάτικο Εσημνίο να έχουμε. Ακολούθως, οι πανηγυριστές ξεκινούν για το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Σημεώνος, που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα από τον κόμβο του Τίμης Ολογγίου, όπου και συνεχίζουν το γλέντι τους έως τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ενώ μαζί τους θα συμμετέχουν στο γλέντι εκατοντάδες ντόπιων και ξένων επισκεπτών που μετέχουν και αυτοί στο ιστορικό πανηγύρι. We'll be right back.